106,7 η εκπομπή Ατέχνος με τον Ηρακλή Κακαβάνη στο μικρόφωνο, τον Μανώλη Σάλα στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Και πάμε στη Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στη Βέρεια για να συναντήσουμε τον συνάδελφο και συνεργάτη στο Ατέχνος, τον Αλέκο Χατζικώστα, εκδότη της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη» της Συμμαθίας. Αλέκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τώρα πήγα, ερχόμαστε και στα μέρη σας, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη εδώ και κάποιες μέρες μια συντονισμένη και καθοδηγούμενη προσπάθεια από, από τους φασίστες της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής να σπείρουν το μίσος, την έχθρα και τη διάθεση για πολέμους στους μαθητές των σχολείων της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Μάλιστα στην Βέρεια έφτασαν και στο σημείο να στοχοποιήσουν καθηγητές. Δώσε μας καταρχήν, Αλέκο, μια εικόνα όλων αυτών των προσπαθειών που γίνονται τις τελευταίες μέρες. Να ξεκινήσουμε αλλιώς, Ηράκλη. Σήμερα πέθανε ο Μπερτολούτσι, ο οποίος στο Νοβετσέντο το 1900, το πιο σημαντικότερο δοκιματογραφικό έργο, έλεγε το εξής: οι φασίστες δεν είναι σαν τα μανιτάρια. Δεν φυτρώνουν έτσι σε μια νύχτα. Έχουν προστάτες που τους φυτεύουν, τους αγαπούν και τους πληρώνουν. Αυτό έχουμε σήμερα εμείς και σε επίπεδο μαθητές, αλλά και σε επίπεδο Βόρειο Ελλάδος σε σχέση με τα σχολεία και με την προσπάθεια κύκλων ακροδεξιών, φασιστικών, Χρυσή Αυγή κτλ. Να κατεβάσουν τα παιδιά σε συλλαλητήρια με συνθήματα. Αλέκο μου, να το πούμε και αλλιώς, μου επιτρέπεις την παρέμβαση. Ναι. Σε εσάς εκφράζεται με αφορμή το ζήτημα το αποκαλούμενο μακεδονικό. Μόλις πρόσφατα είδαμε μια αντίστοιχη προσπάθεια στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χίου, Λέσβο, με αφορμή τους μετανάστες. Δηλαδή, αξιοποιούν κάθε αφορμή για να σπείρουν το μίσος στο δηλητήριο. Ακριβώς. Και αν ανατρέξει κανείς τις σελίδες της Χρυσής Αυγής και τα λοιπά, θα καταλάβει ποιος πραγματικά βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία και ποιος την καθοδηγεί, αλλά και ποιος είναι ο κύριος του αντίπαλος. Αν δεις πρωτοσέλιδα, ας πούμε, στο site και τα λοιπά της Χρυσής Αυγής, θα δεις, ας πούμε, να κυνηγηθούν οι κομμουνιστές και τα λοιπά. Όσον αφορά την ημαθία τώρα. Καταρχήν η εικόνα που έχουμε είναι ότι κάνανε μια προσπάθεια σε κάποια γυμνάσια και σε κάποια λύκεια της περιοχής της Βέρειας αλλά και της Νάουσας. Όσον αφορά τη Βέρεια, επειδή κάποιοι καθηγητές από το τέταρτο λύκειο αντιδράσανε, είπανε ρε παιδιά, αυτό το πράγμα είναι έτσι και έτσι και έτσι και τα λοιπά, στοχοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να δέχονται μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης απειλές ακόμα και για την σωματική τους ακεραιότητα. Μάλιστα, όπως πληροφορήθηκα, μέχρι και ο Παναγιώτης της Αυγής ασχολείται. Μισό λεπτό, Αλέκο, για να το κάνουμε συγκεκριμένο. Ακριβώς αυτό. Ο υπόδικος βουλευτής της Χρυσής Αυγής, της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Παναγιώταρος, έκανε χθες μια ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Twitter, έχοντας τη φωτογραφία του φιλολόγου Δημήτρη Ταχματζίδη, φιλολόγου στο τέταρτο λύκειο Βέρειας, όπου έγραφε το εξής: αυτός απειλεί τα παιδιά που κάνουν κατάληψη ενάντια στο ξεπούλημα της Μακεδονίας μας. Εγώ θα συμπληρώσω το εξής. Μίλησα με τον Δημήτρη, θα μεταφέρω στη συνέχεια της κουβέντας μας τι είπαμε στη μεταξύ μας συζήτηση και τι μου ζήτησε ο Δημήτρης να μεταφέρουμε. Θα πω το εξής. Μην τολμήσει κανείς από τα θρασίδηλα της περιοχής, ενθαρρυμένος από την στοχοποίηση του Παναγιώταρου, να αγγίξει ούτε μία τρίχα από τον Δημήτρη Ταχματζίδη. Δεν θα βρει μόνο απέναντί του την τοπική κοινωνία της Βέρειας, την οποία την έχει ούτως ή άλλως και έχει εκφραστεί, θα μας πεις εσύ γι' αυτό, αλλά θα βρει μπροστά του το Πανελλήνιο. Και να είναι σαφές ότι σε μια τέτοια περίπτωση μιλάμε για φυσικές και ηθικές αυτουργίες. Ναι. Συμφωνώ. Και ονοώ νοήτο. Ναι. Εγώ θα πω απλώς τι έχει γίνει με βάση αυτό. Ήδη έχουμε απόφαση της ΕΛΜΕ Ημαθίας, όπου είναι μέλος ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός, ο οποίος πέρα απ' τα άλλα είναι και διδάκτορας. Δώσ' μας, Αλέκο, αν θες, δώσ' μας λίγο το προφίλ του Δημήτρη. Τον Δημήτρη τον ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους. Είναι ένας επιστήμονας, λαμπρός επιστήμονας, υπόδειγμα επιστήμονα, με δύο μεταπτυχιακά. Τελειώσει διδακτορικότητα και τώρα σπουδάζει και κινηματογράφο στην κρατική σχολή κινηματογράφου. Λοιπόν, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος, επιστήμονας, δημοκρατικός,
παρουσία, είναι στο σύνδεσμο φιλολόγων, συμμετέχει σε εκδηλώσεις και όλα αυτά κτλ. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις ποικίλου είδους. Όρθωσε όπως κι άλλος εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο το ανάστημά του και από τότε ξεκίνησε μια επίθεση εναντίον του στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά ταυτόχρονα και απειλητικά τηλέφωνα προς το συγκεκριμένο σχολείο. Πέρα από τον Παναγιώτη, άλλο κτλ. Ήδη έχουμε απόφαση της ΕΛΜΕΗ Μαθίας, όπου με σαφήνεια τονίζει ότι ο κλάδος δεν πρόκειται να ενδώσει σε τέτοιου είδους απειλές, να υπερασπιστεί το σχολείο που μορφώνει κτλ. Κτλ. Καθώς επίσης καλύπτει πλήρως τον εκπαιδευτικό λέγοντας, κάνοντας λόγο για λασπολογικά δημοσιεύματα κτλ. Να πω κάτι, Αλέκο, αν μου επιτρέπεις, ότι επειδή μίλησα με τον Δημήτρη, ο Δημήτρης σε καμία περίπτωση δεν απείλησε τα παιδιά. Αντιθέτως, αν μιλήσει κανείς μαζί του, θα καταλάβει ότι πρόκειται ενός δασκάλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά και με αγάπη και τρυφερότητα για αυτά. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία του προσάπτουν, και δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, τα φασιστόειδη, θέλω να μπει η διαδικασία, είπε, δεν είπε κτλ. Πέρα από το ότι δεν είπε αυτά τα πράγματα, η ουσία είναι άλλη. Ότι ψάχνουν ανθρώπους να στοχοποιήσουν με απειλές και πιθανά αύριο θα είναι και άλλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σε άλλα σχολεία θα ορθώσουν το ανάστημά τους. Ναι, και να πούμε ότι αυτός ο τόρος τους βολεύει. Δημιουργεί μια ψύχωση, ένα ρεύμα σε κάποιους. Αλλά για να συνεχίσουμε, έχει ήδη η απόφαση της ΕΛΜΕ, η οποία και τον καλύπτει, αλλά και καλύπτει τους εκπαιδευτικούς προς τα πράξεων. Έχουμε την Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου με σαφήνεια τονίζει ότι τα φαινόμενα εξύβρισης και τρομοκράτησης εκπαιδευτικών που παρατηρήθηκαν αντίον καθηγητών του 4ου Λύκειου ΕΕΣ κτλ. Είναι φαινόμενα βίας, εθνικής οικής έξαρσης και άλλα τέτοια πράγματα. Από ό,τι ξέρω, αύριο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών σήμερα δεν μπορούσε. Του ίδιου του σχολείου θα υπάρχει απόφαση, η οποία πιστεύω θα είναι και ομόφωνη, η οποία θα στηρίζει πλήρως τον καθηγητή. Και ήδη υπάρχει ένα κλίμα, στο πούμε, πώς θα το πω, να μπει ένα μέτωπο, ένας φραγμός σε αυτό το φασιστικά καθοδηγούμενο, ουσιαστικά, ας το πούμε, κίνημα συσταγωγικά των μαθητών των καταλήψεων. Αλλά θα πω και κάτι άλλο που έχει μία σημασία. Το αυγό του φιδιού δεν εποάστηκε από μόνο του. Δηλαδή, πατάει η Χρυσή Αυγή σε προηγούμενα συλλαλητήρια που γεννήκαν στην περιοχή μας και στην περιοχή μας, όπου συμμετείχαν δημοτικές αρχές, συμμετείχε η Μητρόπολη και συμμετείχαν και διάφοροι πολιτιστικοί φορείς ή μακεδονικά σωματεία ή ποντιακοί σύλλογοι. Εμείς τότε τους είχαμε πει ότι, παιδιά, ανεξάρτητα από αν αυτοί που συμμετέχουν είναι άγαθροποι με αγνά αισθήματα κτλ., αυτοί που βρίσκονται πίσω, έτσι ή αλλιώς παίζουν άλλα παιχνίδια. Και αυτό αποδείχθηκε πλήρως. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή, ας πούμε, Βέρειας ή Αλεξάνδρειας ή Νάουσας κτλ. Συμμετείχε σε αυτά τα συλλαλητήρια. Όπως και ο Μητροπολίτης μίλησε και στο βασικό της Βέρειας και της Βεργίνας. Θέλω να πω ότι το κλίμα αυτό εποάστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι στη συγκέντρωση της Βεργίνας για τη Μακεδονία τον τόνο τον έδωσε η Χρυσή Αυγή, όπου ήταν και η μισή του κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλω να πω ότι δεν εμφανιστήκαν ξαφνικά αυτά τα φαινόμενα. Πατάνε στον αγνό ή πατριωτισμό των παιδιών ή στην άγνοια σε βασικά ζητήματα. Στην άγνοια, στην ανησυχία, στην αμφιβολία. Λέτε ότι ο νομός Συμμαθίας είναι ένας νομός που έχει ισχυρή παρουσία τα τελευταία χρόνια της Χρυσής Αυγής. Κοντεύει να βγάλει βουλευτή, δηλαδή παίζει τη έδρα πάντα εδώ, τελικά βγήκε στην Μπέλα. Προχτές στο παζάρι, στη λαϊκή αγορά που λέμε τη Βέρα, την προηγούμενη Τρίτη, είχαμε οργανωμένη παρουσία της Χρυσής Αυγής με ντουντούκα, με σημαίες, με προκηρύξεις κτλ. Που σηκώνει τρία ζητήματα. Σηκώνει αυτό, αλλά σηκώνει και για τον Κατσιφά. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω, την προηγούμενη Κυριακή, η Μητρόπολη Βέρειας, ο Μητροπολίτης έβγαλε λόγο για τον Κατσιφά και τον έκανε και μνημόσυνο στη Βέρεια. Δηλαδή, δέστε πώς λένε αυτά, γιατί υποτίθεται τώρα οι καταλήψεις δεν γίνονται μόνο για το Μακεδονικό, και για τη Βόρεια Ήπειρο. Δηλαδή, δέστε πώς δένονται και πώς υποάζει το αυγό του φιδιού και πώς είναι ανακατεμένοι και άλλοι άνθρωποι που υποτίθεται λέει ότι. Μιλάμε για τον ίδιο Μητροπολίτη που είχε υπό την ευθύνη του το Αντικομουνιστικό Μουσείο. Ναι, ήταν ο Μητροπολίτης αυτός ο οποίος στήριξε προηγουμένως και αναγκάστηκε μετά την πίεση. Δικιά μας ανακατεμένα. Αλλά τώρα την προηγούμενη Κυριακή έκανε, πώς λένε, για τον Κατσιφά, έκανε και έβγαλε και λόγο μάλιστα και ο πατριώτης, ο δημοκράτης κτλ. Κτλ. Και τον έκανε και μνημόσυνο και το πρόβαλε και στην ιστοσελίδα που έχει η Μητρόπολη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν μια βάση. Και έχει τη Χρυσή Αυγή τώρα και άλλα ακροδεξιά site και τα λοιπά, τα οποία είναι πάντα ψευδόνυμα, τα οποία παρεμβαίνουν. Όπως επίσης έχουμε και παρέμβαση στο Facebook και τα λοιπά και τα λοιπά, όπου εκεί γίνονται και οι απειλές. Δηλαδή, όπως είπες και προηγουμένως, δεν είναι πλέον απειλές ότι ξέρεις θα σε κάνω, θα σε δείξω, ότι συγκεκριμένα καθηγητά κτλ. Και επίσης στο συγκεκριμένο σχολείο δεν είναι η πρώτη φορά στο 4ο λύκειο που έχουμε ανάλογα, ας το πούμε,
ζητήματα. Παλιότερα, για παράδειγμα, υπήρχαν όταν ήρθε να μιλήσει για τη γιορτή του Πολυτεχνείου, ας το πούμε, ο Δημήτρης Παπαχρήστου, ο εκφωνητής του Πολυτεχνείου, δημιουργήθηκε από μερίδα εκπαιδευτικό που άνοιγε τότε στη ΔΑΚ, ολόκληρο θέμα, κομμουνιστοκρατεί το σχολείο κτλ. Στο σχολείο αυτό, σε επέτειο του Πολυτεχνείου, μίλησε συγχωρεμένος ο Μιχάλης Φιρεμάκης. Είναι το σχολείο αυτό το οποίο έχει αδερφοποιηθεί με το αντίστοιχο σχολείο της Αγίας Πετρούπολης, πρώην Λένιγκραντ. Είπε στον Μιχάλη Σπυριδάκη να πούμε για τους ακροατές, ποιος είναι ο Μιχάλης Σπυριδάκης, σαν αντιστασιακό στην περίοδο της δικτακτορίας, φυλακές, βασανιστήρια και μένους του συνδέσμου φυλακής, δεν τον έκανε λάθος, μετέπειτα στέλεχος και βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έτσι. Δηλαδή το συγκεκριμένο σχολείο, επειδή έχει μια παρουσία ευρύτερη κτλ., έχει στοχοποιηθεί από την μεριά, ας πούμε, των αντιδραστικών. Αυτή την εντύπωση είχα και από το απόγευμα όταν συζητούσα το θέμα Αλέκο και έχω την εντύπωση ότι ο Δημήτρης Τακματζίδης χρησιμοποιείται στην προκειμένη περίπτωση ως το όχημα για να δημιουργήσουν τόρο και για να έχει απήχηση το μήνυμά τους. Και γι' αυτό και αυτή η στρεβλή κατηγορία ότι δήθεν ο Δημήτρης απείλησε. Και να πω και κάτι για το σχολείο επιπλέον. Είναι το σχολείο που, που θεωρείται, ας πούμε, το καλύτερο όσον αφορά την πρόσβαση στην πανεπιστήμια. Έχει τις πιο πολλές επιτυχίες στην πανεπιστήμια, ας πούμε. Μετράει και αυτό. Δηλαδή πολλές πλευρές. Αλλά είναι το σχολείο το οποίο γίνονται πολύ καλές εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο κτλ. Δηλαδή, σας είπα ποιοι έχουν έρθει για να μιλήσουν στο Πολυτεχνείο εκεί πέρα. Ναι, γίνεται φανερό ότι δεν ήταν τυχαία η στοχοποίηση. Δεν είναι τυχαία η στοχοποίηση στο σχολείο αυτό. Σήμερα ήμουν στην Άωσο, παρουσίαζα το τελευταίο βιβλίο και αυτό. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πολύ. Και μάλιστα ο Δημήτρης μου είπε να μεταφέρω και τις ευχές του για το βιβλίο. Ναι. Και εκεί πέρα έμαθα ότι κάνανε δουλειά σε γυμνάσια. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω. Τα φασιστοειδή δεν τολμάνε να το βάλουν δημοκρατικά στους μαθητές, να κάνουν συνελεύσεις στα 15 μέλη κτλ. Αξιοποιούν γονείς που ανήκουν σε αυτό το χώρο. Έτσι. Και λένε τα παιδιά τους ότι κάνετε αυτό το πράγμα. Και ποιοι, αυτοί οι οποίοι στις προηγούμενες κινητοποιήσεις καλούσαν να παρέμβει εισαγγελέας, να παρέμβει η αστυνομία ή βγαίνανε με ανακοινώσεις και λέγανε τι κάνει το ΟΤΑ και γιατί δεν προστατεύει τα παιδιά μας που δεν θέλουν καταλήψεις. Και τώρα είναι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται υποφάρπουν καταλήψεις για το Μακεδονικό ή για τη Βόρεια Ήπειρο κτλ. Και μάλιστα η ρήμη της πλειοψηφίας των μαθητών. Είναι υποκρισία αυτό. Αυτό είναι υποκρισία και ψέμα. Αλλά σας είπα, εάν κάποιος αμφισβητεί τι βρίσκεται από πίσω, γιατί κάποιοι λένε μήπως κτλ., ας ανατρέξει σελίδες της επίσημης Χρυσής Αυγής, αλλά και όλο το site, το ψευτοσάιτ που έχει σε κάθε νομό, ας το πούμε αντίστοιχα, η Χρυσή Αυγή. Αλέκο, είπες προηγουμένως, αναφέρθηκε σε απειλές. Έχουμε και άλλες απειλές. Έχεις υπόψη σου και άλλες απειλές στα social media. Ποιες είναι δύο. Από το τέταρτο λύκειο που αναφερόμαστε. Αλλά συνολικά η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι αυτή. Η δεύτερη απειλή προς πού απευθύνεται. Δεν άκουσα. Είπες ότι οι απειλές στο τέταρτο λύκειο είναι δύο. Η δεύτερη πού απευθύνεται. Ποια απευθύνεται. Ήταν σε γυμνασίου του σχολείου. Αυτές τις μέρες. Ναι, ήταν σε γυμνασίου του σχολείου αντίστοιχα. Αντίστοιχα. Ο οποίος και αυτός αντέδρασε. Και απορώ και για το εξής, ας πούμε. Ότι στο συγκεκριμένο σχολείο αντιδράσανε και άλλοι εκπαιδευτικοί. Γιατί δεν στοχοποιηθήκαν ακόμα. Γιατί τους προς στην παρούσα φάση τους είναι αρκετή η περίπτωση ενός καθηγητή για να δημιουργήσουν τον τόρο που θέλουν και επιδιώκουν αδιαφορώντας τι αντανακλαστικά θα ενεργοποιήσουν και έχουμε δει πως εκφράζεται η ενεργοποίηση τέτοιου τύπου αντανακλαστικών με αίμα πολλές φορές. Μα και πέρα από τα άλλα, πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα, εντάξει, εγώ δεν είμαι νομικός να απαντήσω. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, τη στιγμή που υπάρχουν δημόσια απειλές κατά της σωματικής αναπληρώσεως κάποιου ανθρώπου, νομίζω ότι θα έπρεπε να παρεύει. Επειδή το συζήτησα, πήρα και την άποψη δικηγόρου, έμπειρου δικηγόρου σε αυτό, όχι, δεν μπορεί να παρεύει. Αλλά εδώ μου επιτρέπεις όμως να υπενθυμίσω από όσους αναγνώρισες την απάντηση που έδωσε ο Δημήτρης Τσακματζίδης θέτοντας το υπόψη τις απειλές. Είπε το εξής ο Δημήτρης, να το μεταφέρω επιλέξει. Εγώ δεν θα κάνω μήνυση σε κανέναν για καμία απειλή. Θα το παλέψω με τις δικές μου δυνάμεις. Οι δικές μου δυνάμεις είναι η αγάπη των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας της Βέρειας. Δικιά μου δύναμη είναι η δύναμη της γνώσης και της μόρφωσης που ήταν το φως μου σε όλη μου τη ζωή, η επιστημονική μου πορεία την οποία λίγοι εκπαιδευτικοί έχουν.
Εγώ συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση, αλλά παράλληλα λέω... Αυτή είναι η απάντηση του Δημήτρη Τσακματζίδη στο πώς αντιμετωπίζει τις απειλές. Ναι, έτσι είναι. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους, νομίζω ότι όπως έχουμε αντίστοιχα την εξέλιξη με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, θα πάρουν και αυτά υπόψη. Ναι, θα πάρουν. Εγώ το είπα και προηγουμένως ότι αν συμβεί κάτι στον Δημήτρη, ναι, υπάρχουν φυσικές και ηθικές αυτουργίες. Μα όταν εγώ σου γράφω επώνυμα ότι δεν σου γράφω απλώς ότι θα σε φτακίσω, σου γράφω επώνυμα ότι στη γέφυρα της Μπαρμπούντας θα σε βρούμε έτσι. Δηλαδή αυτά είναι πλέον συγκεκριμένες απειλές. Δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση παράλληλα με τα πολιτικο-ιδεολογικά ζητήματα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή ότι, εντάξει. Αυτό που λες είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Εδώ ίσως χρειάζεται να παρέμβει εισαγγελέα. Ναι, γι' αυτό λέω. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν θα πω τι θα κάνει ένας μου κάθε εισαγγελέα. Αλλά το θέμα είναι ότι δηλαδή, πλέον τα πράγματα έχουν χοντρίνει. Δεν είναι απλά ότι θα σε κάνω, θα σε δείξω. Εδώ πλέον εντάξει. Αλλά έχουμε να τα πούμε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Πλέον το ζήτημα των απειλών από τους εγκληματίες Χρυσαυγίτης είναι πλέον η καθημερινότητα. Και εμείς τότε έχουμε το βιώνουμε σχεδόν καθημερινά με συνεχή μηνύματα που δεχόμαστε και με σχόλια όπου κοινοποιούνται οι δημοσιεύσεις μας. Δηλαδή έχουν αποθρασινθεί τόσο που δεν διστάζουν να απειλούν. Και παίρνουν τηλέφωνα απειλητικά και το κλείνουν. Μόλις λένε ποιος είστε, το κλείνουν. Το κάνατε γιάφκα εκεί και τα λοιπά. Έχουν απειλές συνολικά για το σχολείο. Δεν είναι μόνο. Και το θέμα από ό,τι κατάλαβα έχει πάει και παραπέρα. Δηλαδή έχει πάει το θέμα, ας το πούμε, και στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα υπάρχει και ανακοίνωση από τοπικό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χάνει την ευκαιρία σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα παντιμοκρατικό μέτωπο. Να καλλιεργήσει έναν κούφιο φασισμό, γιατί οι ίδιοι είναι αυτοί που φωτογραφίζονται με τους Χρυσαυγίτες, αυτοί που τους ξεπλένουν καλώντας τους σε εκδηλώσεις, αυτοί που τους ξεπλένουν αντιμετωπίζοντάς τους θεσμικά. Δηλαδή, και να το κάνουμε συγκεκριμένο, σε κάθε παρελάσεις είναι εκεί οι Χρυσαυγίτες. Και όχι μόνο είναι εκεί, τους δίνει και η ΕΡΤ βήμα για να χύσουν το δηλητήριό τους για να μεταδώσουν τη χολέρα σε όλη την νεολαία. Γι' αυτό σας είπα, το αυγό του φιδιού δεν υποάστηκε έτσι τυχαία από κάποιους κύκλους και τα λοιπά. Από το ίδιο το σύστημα υποάστηκε σημερινά. Και ο σύστημα έχει μεγάλη ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, ασχέτως των κατά καιρούς ανακοινώσεων που βγάζει, γιατί και όσο πηγαίνουμε μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο πιο βαθιά, το ζήτημα του αντιφασισμού, ναι, του επιφανειακού, το δουλεύει επικοινωνιακά μια χαρά. Ενώ, το επαναλαμβάνω, έχει κέρια ευθύνη. Συμφωνώ και επαυξάνω. Απλά το θέμα είναι σε εξέλιξη. Υπήρχε μια πρώτη αντίδραση από τις μαζικούς φορείς και είναι καλό αυτό. Πιστεύω θα υπάρχουν και αύριο. Θα υπάρχει αύριο η απόφαση για να το μαζεύουμε. Θα υπάρχει και αύριο η απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του σχολείου που θα καλύπτει τον συγκεκριμένο καθηγητή. Και από εκεί και πέρα το θέμα είναι το πώς, ας πούμε, ευρύτερα η κοινωνία αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Γιατί πλέον οι προκλήσεις είναι πολλές και δεν χτυπάνε μόνο, ας πούμε. Τώρα χτυπάνε τη νέα γενιά. Νωρίτερα χτυπήσαν άλλους. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Κάθε φορά εκεί που μπορούν και με τον τρόπο που μπορούν. Εκεί βρήκαν έδαφος. Τώρα έχουν και τα στηρίγματα τους εδώ και μου κάνει εντύπωση ότι σιωπούν προς το παρόν οι τοπικές αρχές. Σιωπούν. Μα οι συμμέτοχοι, εσύ το περιέγραψες, λέγω προηγουμένως. Δηλαδή, αυτοί που που δημιούργησαν όλη αυτή την περιραίωσα ατμόσφαιρα μέσα στην οποία εγκλωβίστηκε ένα κομμάτι της νεολαίας, να πούν τι. Και ανοίγω μια παρένθεση και λέω στα συλλαλητήρια τα εθνικιστικά, όπως λέμε και έτσι είναι, για την Μακεδονία που έγινε, ας πούμε, στην Ημαθία, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή νεολαίας. Υπήρχε πολύ μικρή συμμετοχή νεολαίας. Ήταν κυρίως παπάδες, κατηχητικά. Αλλά ακόμα το πες, είναι καθοδηγούμενο και συντονισμένο. Το πες προηγουμένως, οι γονείς οθούν τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Χρόνια η Χρυσή Αυγή παρεμβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ψευδόνυμα προφίλ κτλ. Στο να σου πω το εξής, δεν υπάρχει αντιφασιστική ανάρτηση από οποιοδήποτε μέσο που να μην πάνε Χρυσαυγίτες να την τρολάρουν, να την αποδομήσουν κτλ. Αυτό είναι δεδομένο. Αλέκο μου, επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θα σε αποδεσμεύσουμε, θα σε χαιρετήσουμε, να μεταφέρω και σε δύο λεπτά όσα είπαμε με τον Δημήτρη και θα είμαστε σε επικοινωνία για το θέμα. Να είστε καλά. Και καλοτάξετε το βιβλίο. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να ακούμε και κάνουμε και μια κουμπή. Ναι, σε αυτό θα επανέλθουμε στο ζήτημα του βιβλίου και ελπίζουμε πόσο να ακολουθήσουν γρήγορα κι άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, Αλέκο.
Αυτά, αυτή είναι η εικόνα που μας έδωσε ο φίλος ο Αλέκος Χατζικώστας, ο εκδότης άλλης άποψης, συμμαθίας και συνεργάτης του περιοδικού Ατέχνος. Εμείς να πούμε, να μεταφέρουμε λίγο όσα δεν είπαμε στην ροή της κουβέντας και αφορούν τον αξιολογότατο επιστήμονα, καθηγητή, εκπαιδευτικό, τον Δημήτρη Ταχματζίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με δύο μεταπτυχιακά, τώρα σπουδάζει στην κρατική σχολή κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, ένας άνθρωπος με βαθιά, με πλούσια κουλτούρα και μόρφωση, ένας άνθρωπος που αν ένα στοιχείο που τον διακατέχει είναι το πάθος του για την γνώση και η αγάπη του για τα παιδιά. Αγάπη για τα παιδιά που μαρτυρείται τόσο από τους συναδέλφους του στο σχολείο που τώρα διδάσκει, όπως και στα προηγούμενα σχολεία. Ο Δημήτρης Ταχματζίδης σε καμία περίπτωση δεν απείλησε κανένα παιδί. Αν συζητήσετε κάποιος μαζί του, αν είχατε την δυνατότητα να τον ακούσετε, αντικειμενικοί λόγοι δεν μας το επέτρεψαν, θα καταλαβαίνατε και από τον τρόπο που μιλά ότι είναι ένας άνθρωπος που ακόμα και αν του επιβάλλεις να απειλήσει δεν θα το κάνει. Δεν είναι αυτό που κοινώς λέμε δεν το έχει. Αυτό που ο Δημήτρης είπε στα παιδιά ήταν το εξής: αν θέλετε να μάθετε για τη Μακεδονία, ας ανοίξουμε το σχολείο, να μην γίνει κατάληψη, και αυτή την ημέρα σε χαλαρό κλίμα να κάτσουμε όλοι μαζί, δάσκαλοι και μαθητές, και να συζητήσουμε για τα πάντα, να απαντήσουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια να απαντήσουμε σε κάθε ερώτημά σας. Και αυτό το είπε ο Δημήτρης, όπως διευκρινίζει, γιατί πιστεύει ότι αν το πρόβλημα είναι η άγνοια, τότε η λύση είναι η περισσότερη γνώση. Αυτή είναι μια άποψη που έχει ο Δημήτρης απέναντι στα παιδιά. Η γνώση θα λύσει πάρα πολλά ζητήματα. Όπως επίσης είπε στα παιδιά ότι πρέπει να αφισβητούν, να μην δέχονται τίποτα ως δεδομένο από τους, λένε να αφισβητούν όλους. Αφισβητήστε και εμένα, είπε στα παιδιά. Και ψάξτε μόνοι σας να βρείτε την αλήθεια και τις απαντήσεις. Ακούστε μας όμως πρώτα και μετά ψάξτε και μόνοι σας. Αυτά είπε στα παιδιά ο φιλόλογος, ο οποίος στοχοποιείται από την Χρυσή Αυγή, σε καμιά περίπτωση δεν απείλησε. Και μάλιστα μου ζήτησε ο Δημήτρης ο Ταχματζίδης να μεταφέρω την άποψη του το εξής, ότι ο νόμος 1566 του 85 ορίζει ότι οι φιλόλογοι είναι οι θυματοφύλακες της ανθρωπιστικής διάστασης της εκπαίδευσης. Και στη βάση αυτή, αυτό είναι ο κανόνας στον οποίο λειτουργεί. Και το τι σημαίνει η ανθρωπιστική διάσταση στην εκπαίδευση μπορεί να κάνει καθένας να το καταλάβει. Ανθρωπισμός δεν έχει καμία μα καμία σχέση με το μίσος, με την έχθρα, με την αντιπαλότητα, με τον πόλεμο. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται περί ενός άξιου επιστήμονα, ενός ανθρώπου που οι γονείς οι οποίοι τα παιδιά των οποίων έχει θα πρέπει να νιώθουν ασφάλεια για τα παιδιά τους, ότι είναι στα χέρια, συνεργάζονται, μαθαίνουν από έναν εξαιρετικό επιστήμονα, βαθιά ανθρωπιστή, έναν επιστήμονα με αγάπη, σεβασμό και αγάπη στα παιδιά. Αυτά προς το παρόν από εμάς, και κλείνουμε με την επιθύμηση πάλι ότι μην τολμήσει κανείς και με οποιονδήποτε τρόπο αγγίξει τον Δημήτρη. Έχει δίπλα του όχι μόνο την τοπική κοινωνία, περιέγραψε ο Αλέκος προηγουμένως τις διεργασίες, τον τρόπο στήριξης από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά υπέχει τη στήριξη του Πανελλήνια, και αυτό εκφράζεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμα και σε αυτή την άθλια ανάρτηση του Παναγιώταρου που του στοιχοποιούσε, ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πήγανε από κάτω
στα σχόλια και τον βάλανε στη θέση του τον φασίστα, τον εκπρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Φίλοι και φίλες, αυτά για απόψε. Ήταν η εκπομπή Ατέχνος με τον Ηρακλή Κακαβάνη στο μικρόφωνο, τον Μανώλη Σάλα στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Καλό σας βράδυ.